Κωνσταντίνα Ρετσίνα. 42 χρόνων από την Αθήνα, επάγγελμα οικιακά. Και τραγουδάει η Ρίτα Σακελαρίου που πολύ αγαπάμε. Αυτός ο άνθρωπος αυτός. Αυτός που περπατάει πάντα σκύφτος και δεν μιλάει σε κανένα, λέει, λέει, λέει για μένα. Γεια σας. Τραγουδάς λαϊκά. Λαϊκά. Ότι. Νοικοκυρά είσαι, έτσι, οικιακά βλέπω. Μάλιστα. Έχεις οικογένεια. Ναι, τρία κορίτσια. Μια χαρά. Και τι σε έφερε σήμερα εδώ. Η οικογένειά μου έχει σχέση με τη μουσική. Ο αδερφός μου τραγουδά 27 χρόνια. Απλά εγώ έκανα οικογένεια γρήγορα. Αλλά το μικρόβιο, ξέρεις, το DNA. Είναι DNA. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ θέλεις δηλαδή να κάνεις καριέρα σαν τραγουδίστρια. Κοίτα, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Τι ηλικία είσαι, Χριστίνα? Γιατί είμαι οικιακά. 43. Μάλιστα. Αν αξίζει. Αν ακούσεις τι θα σου πούνε για να δούμε. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Ναι, λοιπόν, εγώ συγκινήθηκα καταρχήν με το τραγούδι της Αΐμνης της Ρίτας. Με πήγατε σε αξέχαστες βραδιές στη Φαντασία που τραγουδούσε. Και με την ευκαιρία να πω, απορώ γιατί δεν γίνεται και κανένα αφιέρωμα, βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, άλλη ιστορία αυτή. Μου αρέσατε πάρα πολύ. Η φωνή σας ήταν τόσο όσο λιτή, λαϊκή φωνή. Πολύ. Δεν ξεφύγατε καθόλου. Πραγματικά το ερμηνεύσατε. Βέβαια, είναι και ένα τραγούδι το οποίο από μόνο του είναι λιτό. Εγώ θα ήθελα και κάποιο άλλο τη Σακελαρίου, αν γίνεται, να μας πει που είναι. Αλλά μου αρέσετε πάρα πολύ και ανεξάρτητα από το τι θα πουν οι άλλοι και αν θα κάνετε καριέρα, εγώ δεν μπορώ να μην δεν σας βάλω 10, κυρία μου. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Θέλω να ακούσω τη Σακελαρίου και κάτι άλλο. Είναι πολύ πικρό. Ό,τι θέλετε να σας πω. Το σώσε με. Το σώσε με. Το σώσε με είναι, το σώσε με είναι στο ίδιο στυλ. Το για την αμαρτία, αυτό το τραγούδι. Ιστορία μου αμαρτία μου. Να ολοκληρώσουμε τη βαθμολογία μετά το τραγούδι. Για να ακούσουμε και την ιστορία. Ιστορία μου αμαρτία μου, αφιερωμένο. Είναι γλυκό το πιωτό της αμαρτίας. Ποιος είναι αυτός που δεν λαχταρεί σε να πει αυτή τη γλυκά της κλεμμένης ευτυχίας. Λίγο πολύ όλοι την έχουμε και αυτή. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
σε βγάλω. Μια και ακούμε Ρίτα Σακελαρίου, θέλω και το σώσε με τώρα, το έχουμε, που είναι το αγαπημένο μου. Σώσε με, δώσ' μου να πιω, το έχεις, δεν το ξέρεις. Σώσε με. Ένα τραγούδι. Τι τραγούδι είναι για αυτό που σου λέω εγώ. Ένα τραγούδι πάλι. Δεν έχεις το σώσε με. Θέλω να σου πω το κόκκινο φουστάνι. Το σώσε με, το έχεις αγάπη μου. Άμα δεν έχεις το σώσε με, δεν μπορείς να με σώσεις. Παρακαλώ να τοποθετηθεί η Τζούλη Μασίνο. Γεια σου Κριστίνα. Κριστίνα, έχεις πάρα πολύ ωραία φωνή. Θέλεις λίγο... λίγο βοήθεια από πώς είσαι πάνω στο πίστα. Σκηνική παρουσία. Σκηνική παρουσίαση, γιατί κλείνεις από μέσα σου, τραγουδάς πάρα πολύ ωραία, αλλά εγώ πρέπει να είμαι έτσι, γιατί αν βλέπω εσένα, είσαι έτσι. Εντρέπομαι και λίγο, είναι η πρώτη φορά που βγαίνω. Δεν πρέπει, πρέπει. Είσαι πάρα πολύ καλή, πίστας. Πολύ ωραία, αλλά και φωνή πάρα πολύ ωραία. 10. 10 για την Τζούλη. Ο Δημήτρης ο Κοντολάζος, ο λαϊκός μας τραγουδιστής, τι λέει. Είναι μια... πώς θα το πω, έχουμε βρει ένα κομμάτι χρυσού, αλλά θέλει να το κατεργαστούμε. Έχεις πηγαίο ταλέντο, θέλεις όμως βοήθεια όσον αφορά την έκφραση, τα σκαψίματα της φωνής, έτσι, δηλαδή, να μην πολυλογώ, είσαι πάρα πολύ καλή, εγώ δεν το βλέπω για 10, το βλέπω όμως για 9. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Και ο Τίμης τι λέει. Εγώ συγκινήθηκα τόσο πολύ με τα τραγούδια της Ρίτας, που την αγαπούσα και ήταν και φιλενάδα μου. Ναι, και εγώ. Αλλά εκτός από αυτό βλέπω μια αληθινή γυναίκα απέναντί μου, ένα αληθινό άνθρωπο που έχεις πραγματικά ένα πηγαίο ταλέντο και είσαι αυτό που είσαι. Γι' αυτό που είσαι, είσαι τέλεια. 10. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ τη Χριστίνα.